ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να μας εξηγήσετε όσο γίνεται πρακτικά και με βήματα, πώς γίνεται η συντακτική συνέλευση, πώς ξεκινάει και πού πάει. Ευχαριστώ. Η συντακτική συνέλευση ξεκινάει πρώτα και κύρια με προκήρυξη προς συνεδριακού διαλόγου, δηλαδή ένας διάλογος σε ολόκληρη την κοινωνία που συμμετέχει όλη η κοινωνία με όλα τα μέσα, διαδίκτυο, τηλεόραση, γενικές συνελεύσεις παντού που συζητάει συντάγμα. Θα οριστεί μια ειδική επιτροπή προς συνεδριακού διαλόγου. Αυτή η επιτροπή έχει καθήκον να μαζέψει όλες τις προτάσεις που καταδεθούν, είτε οργανωμένα είτε μεμονωμένα. Αυτές οι προτάσεις θα καταδεθούν στην Εθνοσυνέλευση, όταν αυτή συγκαλεστεί. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μπορεί να πάρει 6 μήνες, 8 μήνες, θα αποφασίσουμε. Θα ζυμωθεί από όλο τον λαό όμως, θα συμμετείχει σε όλο αυτό και θα το κάνουμε μετά το, δηλαδή θα σπρώξουμε αυτή την ιστορία εμείς. Όταν λοιπόν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα προκηρυκτούν εκλογές. Οι εκλογές αυτές θα έχουν ενιαίο μέτρο και η χώρα θα μοιραστεί σε ίσες εκλογικές περιφέρειες. Ίσες εκλογικές περιφέρειες, μικρές όμως, όσο το δυνατόν πιο μικρές γίνεται, για να μπορέσει να έχει πιο άμεση σχέση αυτός που εκλέγεται από την εκλογική περιφέρεια με τους εκλογείς του, ώστε να υπάρχει αναγκητότητα, υποχρεωτική λογοδοσία, να μπορούν να το ελέγξουν. Υπάρχει η πρόταση και εφαρμόστηκε παλιά, αλλά και εμένα μου αρέσει σαν, προσωπικά σαν ιδέα να το πούμε έτσι, είναι 100.000 ένας εκπρόσωπος. Δηλαδή αυτό βγάζεις περίπου 4.000 προσώπους, ας πούμε, εθνοσυμβούλους, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να είναι πολλοί σε αυτή τη διαδικασία. Από τη στιγμή που εκλέγουν, αυτοί συγκροτούνται σε σώμα, συντακτική εθνοσυνέλευση. Εκλέγουν προεδρείο και κάνουν τη συζήτηση με βάση τις προτάσεις που έχουν καταδεθεί. Ή και δικές τους προτάσεις που έχουν έρθει, που θα έρθουν εδώ μεταξύ, ή που θα παρεμβληθούν εδώ μεταξύ. Η υποχρέωσή τους είναι να συζητήσουν όλες τις προτάσεις. Είτε τις απορρίψουν, είτε όχι. Εκεί που υπάρχει διχρονομία, θα πάει σε δημοψήφισμα. Εκεί δηλαδή που δεν μπορεί να καταλήξει η Εθνοσυνέλευση. Πάει σε δημοψήφισμα που αποφασίζει ο λαός. Από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί, θα συνταχθεί το Σύνταγμα και θα ψηφιστεί αυτό από την Συντακτική Εθνοσυνέλευση, το Σύνταγμα αυτό μπορεί να μπει και σε δημοψήφισμα. Αυτό το αποφασίσουμε εκείνη τη στιγμή. Όπως και να έχει, η Συντακτική Εθνοσυνέλευση διαλύεται. Και μετά ξεκινά από επιδερμικής βάσης, δηλαδή κανονικές εκλογές, για να εκλεγούν τα νέα αντιπροσωπευτικά σώματα της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή οι νέοι θεσμοί της Δημοκρατίας, όπως έχουν ορίσει ή προβλέψει το νέο Συντάγμα. Αυτό είναι το Συντακτική Εθνοσυνέλευση, έτσι θα τα διαβάλλα. Πώς? Είναι μια κρίσιμη μάζα, λέω. Δηλαδή, μόλις γίνει η προσυνεδριακή συζήτηση, θα καταλάβει θα γίνεται πρώτα μια προσυνεδριακή συζήτηση, θα κυκλοφορούνται όλες οι απόψεις και μετά γίνεται η συντακτική εθνοσυνέλευση. Γίνεται σύνταγμα, διαλύεται η συντακτική εθνοσυνέλευση, πάμε σε εκλογές. Θα καταλάβει. Ναι. Για να γίνει όμως αυτό, εντάξει, μπορεί να πούμε εμείς τώρα όπως είμαστε εδώ μέσα, κάνουμε συντακτική εθνοσυνέλευση. 25 Μαρτίου. Χρειάζεται να γίνει με 200 βολόγου. Όχι, αυτό πρέπει για να γίνει. Πρέπει προϋποθέτει ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Με γενική πολιτική απεργία, στόχος της είναι να ανατρέψει αυτό το καθεστώς. Τι σημαίνει να ανατρέπω? Καταλύω την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει μια προσωρινή κυβέρνηση. Η προσωρινή κυβέρνηση αυτή έχει δύο βασικά καθήκοντα. Θα αναδειχθεί από τις επιτροπές αγώνα. Από τις γενικές συνεδρίες δηλαδή και τις επιτροπές αγώνα που έχουν επιβάλει την γενική πολιτική απεργία. Αυτή η προσωρινή κυβέρνηση θα διοικεί με συντακτικές πράξεις. Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συνταγματικής, νέου συντάγματος. Οι συντακτικές πράξεις αυτές θα εκδίδονται ως προσχέδια, θα πηγαίνουν κάποιες στις λαϊκές συνελεύσεις ή στις επιτροπές αγώνα. Όπως θα τις έχουμε ονομάσει, δεν ξέρω και πώς θα έχουν ονομαστεί, θα παίρνουν το OK και θα την εφαρμόζει, θα το εφαρμόζει η προσωρινή κυβέρνηση. Αυτό σε σχέση με μέτρα πολιτικής που θα πρέπει να παθούν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της χώρας.
Ταυτόχρονα αυτή η κυβέρνηση θα επιβλέπει τη διαδικασία της προσυνεδριακής διαδικασίας, της εκλογής της τακτικής συνέλευσης, όλα αυτά τα πράγματα. Και θα παρέχει και τα μέσα για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον τρόπο που θα πρέπει να συγκροτούνται οι γενικές συνελεύσεις, όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται για να είναι πραγματική διαδικασία άσκησης πρωτογενούς δικαιώματος ενός λαού. Αυτό το πράγμα προϋποθέτει δηλαδή ανατροπή. Δεν γίνεται έτσι τώρα εδώ. Και να μαζευτούμε και να πούμε, σπέρτε λέρα κύριε, πού σας είναι. Έτσι, αυτό προϋποθέτει. Αλλά τώρα, έχουμε όλα αυτά που λέμε, υπάρχουν νομικά προϊόντα, δηλαδή συντακτική με συντακτικές πράξεις, κυβέρνηση, κυβέρνηση εθνικής ενότητας και η κυβέρνηση που τη διαδέχτηκε. Θα μου πείτε προς όφελος άλλο. Δεν έχει σημασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το εργαλείο υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τρελό. Δεύτερον, είναι πιο δημοκρατικό το να μπορέσει να έχει ασυνοφαντάσει μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι στα οικονομικά μέσα ή στο να μπορέσει να αποκαταστήσει τις αδικίες που έχουν να κάνουν το κοινωνικό κράτος, που βγάζουν ένα συγκεκριμένο προσχέδιο το οποίο το αποφασίζουν αυτοί που δώσαν τη μάχη. Ο Κοσμάκης δηλαδή, που βγήκε στον δρόμο. Και ποιος θα το εφαρμόσει, αναλαμβάνουν να το εφαρμόσουν εκείνοι που ξέρουμε να το εφαρμόσουμε ότι είναι πια. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε το ζήτημα της κοινωνικής προνοιακής πολιτικής στη χώρα, στο μέτωπο που μπορούμε να το κάνουμε από τις πρώτες μέρες, ποιος θα είναι εκείνος ο επιτελικός μηχανισμός που θα ελέγχει και θα επιβάλλει. Η κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση, όχι. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται άμεσα στο κίνημα των αναπήρων, των ανθρώπων, των συμμετών, των ιατρών που έχουν σχέση με αυτήν την ιστορία, δηλαδή ο κόσμος που εμπλέκεται. Οι γονείς των παιδιών ή των οικογενειών που έχουν τέτοια προβλήματα. Αυτοί θα το εφαρμόσουν. Και έτσι μαθαίνεις για τον κόσμο σε μια νέου τύπου δημοκρατική διαδικασία, όπου πλέον καλείται ο ίδιος να διαχειριστεί τις δουλειές του. Να αποφασίσει και να διαχειριστεί. Αυτό το πολιτικό σχέδιο για το οποίο συζητάμε.